Η υπέροχη Άννα Παναγιωτοπούλου μιλάει στο Happy Day απλά και ειλικρινά για όλα. Για την αγάπη της για την Τίνο, το γιο της, αλλά και ότι δεν μπορεί πια να δουλεύει 6 μήνες το χρόνο όπως αρχικά έχει σχεδιάσει. Εμείς τη βρήκαμε στο Εθνικό Θέατρο στην Τρελή του Σαγιό, που ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες. Αυτό είναι ένα έργο που προσωπικά ήταν έργο της ζωής μου, να το παίξω κάποια στιγμή, γιατί ήταν και όνειρο του Πέτρου του Ζουλιένα να σκηνοθεί και έβουσα. Αυτή η πρόταση έγινε από το Εθνικό για το συγκεκριμένο έργο. Δεν έχετε καμία αιμονή με την εικόνα σας. Θέλω να πω πως σας έχω δει και εκτός θεάτρου, εκτός δουλειάς. Είστε πάντα απλά, πολύ λιτά αντιμένοι. Αποφεύγετε να μακιγιάρεστε. Ποτέ δεν φτιαχνόμουν. Είμαι πολύ τεμπέλα σε αυτά τα πράγματα. Και όταν στη δουλειά σου είσαι αναγκασμένος να βάφεσαι, όταν είναι κομμάτι της εργασίας σου, τι μπορείς να το κάνεις για να βγεις έξω βόλτα. Δηλαδή είναι συνδεδεμένο με τη δουλειά. Πάντως να σας πω ότι μεγαλώνετε πολύ όμορφα και παρόλα αυτά είστε ικανοποιημένοι με αυτό. Δεν σας ενδιαφέρει, θέλω να πω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή το θεωρώ φυσικό. Δεν θα έβαζα ποτέ νηστέρες στο πρόσωπό μου, ποτέ. Γιατί πιστεύω ότι η εικόνα πρέπει να πηγαίνει με το μέσα και όταν το μέσα μεγαλώνει, αν η εικόνα δεν ακολουθεί, μπορεί και να τρελαθεί κανείς. Το έχω δει σε γυναίκες να φέρονται ή να νιώθουν αλλιώς από ότι πραγματικά νιώθουν, να αλλάζει αυτό και αυτό δεν είναι φυσικό πράγμα. Πραγματικά είστε από τις λίγες τοπίες που έχουν απολαύσει στην, αν θέλετε, στα μυθυρά χρόνια της τηλεόρασης τόσα πράγματα. Αν αγαπάτε την ώρα της τηλεόρασης. Κοιτάξτε, ακριβώς επειδή έχω μεγαλώσει και επειδή πια αυτό το ωράριο 7 με 1 το βράδυ κάθε μέρα δεν μπορώ να το αντέξω έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή νομίζω και τότε που το άντεχα ήταν υπέρβαση. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Και δεν είναι μια δουλειά που πας, κάθεσαι, γράφεις κάτι και φεύγεις. Είναι τα δίνεις όλα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι τρέλα, ας πούμε, και στο μυαλό και στην ψυχή και στο σώμα παντού. Αυτή τη στιγμή, αν βρισκόταν κάτι φοβερά ενδιαφέρον, δηλαδή που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, θα μπορεί να μείνει ένα θέατρο για ένα διάστημα. Αλλά να τα κάνω και τα δύο δεν θα τα κάνω, όχι. Και η τηλεόραση γενικά αυτή τη στιγμή δεν είναι σε κατάσταση που να λυπές, αχ, να πεις αχ, να πάω να κάνω, ας πούμε. Είχατε ένα συγχαστήριο στην Τίνο, ήσασταν δηλαδή αρκετό καιρό. Στην είχατε αποφασίσει να δουλεύετε κάποια περίοδο, κάποια περίοδο να μην δουλεύετε. Αυτό ήταν η αποφασή μου, δηλαδή ήταν ότι... Αλλά αυτό το 6 μήνες, συγγνώμη, ήταν αποφασισμένο μέχρι που έγινε η κρίση και πια δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται να κάθομαι 6 μήνες στην Τίνο πια. Για οικονομικό λόγο, βεβαίως. Γιατί και εγώ, δηλαδή είχα μια σύνταξη μεγάλη, έχει κοπεί στο 1/3, είχα μια κοπή στο ραδιόφωνο, κόπηκε. Αυτά ήταν κάποια λεφτά με τα οποία μπορούσα να ζω. Τώρα αυτή τη στιγμή με τις εφορίες, με τα χαράτσια, με τα αυτά και χωρίς αυτά δεν μπορώ να ζω πια. Δεν έχω περιουσία πίσω μου. Περιουσία δηλαδή έχω δύο σπίτια, ένα από μένα και ένα από την. Αυτά μου στοιχίζουν τεράστια ποσά. Εγώ δεν πήγαινα διακοπές ποτέ από τότε που βγήκα στο θέατρο. Μου λένε, μα δεν θες να κάνεις διακοπές, και λέω, θα βαριέμαι. Και πήγα στην Τίνο, δούλευα χειμώνα καλοκαίρι και τηλεόραση και θέατρο και όλα. Όμως όταν γνώρισα αυτό το νησί και φαντάζομαι ότι ήταν και άλλα νησιά έτσι. Αλλά εγώ την Τίνο ερωτεύτηκα. Γιατί είναι και ήσυχο νησί, έχω ένα σπίτι που βλέπει το πέλαγος, είμαι δηλαδή εγώ και ο Θεός. Δεν βλέπω συνέχεια κόσμο, δεν ακούω συνέχεια φωνές, είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Ανάπαυλα αυτό το πράγμα για μένα. Είχατε ποτέ ή έχετε ακόμα και τώρα, ας πούμε, τύψεις ή ενοχές για τον γιο σας που φαντάζομαι δεν μπορέσατε να ζήσετε μαζί του όλα? Δεν έχω τύψεις και ενοχές. Καταρχήν γιατί δεν... με το παιδί μου είχα πάντα σχέση, είχα επαφή, δεν είχα ώρες. Είχα όμως μια μητέρα η οποία στάθηκε 10 μανάδες για το παιδί μου. Οπότε το παιδί μου δεν του έλειψε τίποτα. Ήταν δηλαδή, είχε όλη την αγάπη, όλο το νιάξιμο. Ήξερε ότι είμαι εγώ που δουλεύω. Έλεγε η μαμά μου, δουλεύει, είναι στο τηλέφωνο, είναι στο.
Αλλά εντάξει, δεν του μείνει και κανένα τραύμα όσον αφορά αυτό.